Χαίρετε. Όταν ο Χριστό προσέλαβε του 12 μαθητέ, του ακάλυψε στο αστρολογικό αξίωμα, άρχισε μετά το επίσημο έργο του. Και βεβαίω ένα από τα έργα τα οποία έκανε ήταν η γνωστή επί του όρου ομιλία. Ανέβηκε πάνω στο όρο, που είναι κοντά εκεί στην Καπερναούμ, συγκεντρώθηκε όλο ο κόσμο, δηλαδή πάρα πολλοί Ιουδαίοι. Και οι 12 μαθητέ, δεν ήταν μόνο οι 12 μαθητέ, αλλά και ο λαό, και ανέβηκε πάνω στο όρο και άνοιξε το στόμα του και άρχισε να του ομιλεί. Είναι η γνωστή επί το όρο ομιλία του Χριστού, την οποία παρουσιάζουν οι συνοπτικοί Ευαγγελιστέ. Ιδιαίτερο όμω εκείνο ο οποίο παρουσιάζει ολόκληρη αυτή την ομιλία είναι ο Ευαγγελιστή Ματθαίο σε τρία κεφάλαια, στο πέμπτο, στο έκτο και στο ε7ο κεφάλιο. κεφάλαιο. Βεβαίω, αυτό τμήματα αυτή τη ομιλία εκτίθενται και στα άλλα δύο Ευαγγέλια, το Ευαγγέλιο του Μάρκου και το Ευαγγέλιο του Λουκά. Αλλά θα δούμε λίγο σήμερα, στη σημερινή δηλαδή εκπομπή, θα δούμε την επιτόωρη ομιλία του Χριστού, σύμφωνα με την καταγραφή που έγινε στο Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστού Ματθαίου. Το πρώτο αυτό Ευαγγέλιο, γιατί παρουσιάζει με ένα ευρύτερο τρόπο αυτή την ομιλία του Χριστού. Η επιτόωρη ομιλία του Χριστού θεωρείται ότι είναι πραγματικά ένα πνευματικό διαμάντι. Φυσικά δεν μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για μια εξαιρετική ομιλία για μια θεόπνευστη ομιλία, για μια αξιόλογη ομιλία. Γιατί, διότι ήταν ο ίδιος ο Χριστός ο οποίος ομιλούσε. Οπότε για τον Χριστό δεν μπορούμε να δώσουμε κοσμητικά επίθετα. Είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού που έγινε άνθρωπος, δηλαδή ο Θεάνθρωπος Χριστός και επομένως είναι μια ομιλία η οποία είναι εκ του ουρανού, δηλαδή ο ίδιος ο Λόγος του Θεού την παρουσιάζει προς τους ανθρώπους. Η επιτόρος ομιλία του Κυρίου είναι θα λέγαμε ο καταστατικός χάρτης του χριστιανισμού. Δεν νοείται χριστιανισμός και χριστιανός εάν αγνοεί αυτήν την ομιλία. Είναι ένα καταπληκτικό μέσα στα ανθρώπινα πλαίσια το λέμε καταπληκτικό κείμενο το οποίο παρουσιάζει την ουσία του χριστιανισμού και το βαθύτερο νόημα της ζωής του Χριστιανού. Δεν είναι εύκολο σε μια εκπομπή να παρουσιάσει κανείς την ομιλία αυτή του Χριστού, την επιτόρως ομιλία. Σήμερα θα κάνουμε μια συνοπτική παρουσίαση και βεβαίως στις άλλες εκπομπές θα γίνει επιμέρους αναλύσεις αυτής της ομιλίας. Λοιπόν, θα τονίσω κυρίως το διάγραμμα. Αν και είναι δύσκολο κανείς να να παρουσιάσει την συνέχεια και το διάγραμμα αυτής της ομιλίας αλλά θα ε, μου επιτρέψετε με πολύ μεγάλη έτσι το λέω αυτό με πολύ μεγάλη προσοχή ότι θα παρουσιάσω τα τέσσερα πέντε σημεία κεντρικά σημεία της ομιλίας αυτής του Χριστού. Το πρώτο είναι οι μακαρισμοί. Δηλαδή αρχίζει η ομιλία με τους μακαρισμούς όταν λέμε μακαρισμού, εννοούμε είναι 8-9 προτάσει που αρχίζουν με το μακάρι. Μακάρι, το έχει το πνεύμα του ότι αυτό είναι στην Βασιλεία των Ουρανών. Μακάρι, μακάρι, το λέει 9 φορέ. Είναι οι 8 μακαρισμοί του Χριστού. Μακάρι τα την καρδία, μακάρι μάλλον η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Κάθε φορά ε, μακαρίζει ο Χριστός σε κάποιον και συγχρόνως λέει ποια συνέπεια θα έχουν αυτοί που ανήκουν σε αυτόν τον μακαρισμό. Θυμόμαστε ότι οι ψαλμοί του Δαβίδ αρχίζουν με τον πρώτο ψαλμό που λέει «Μακάριος ονειρός και πορεύθενη βουλία σε κτλ. και τα λοιπά. Ο Χριστός αρχίζει εδώ την ομιλία του με τους μακαρισμούς. Δεν θα πω περισσότερα σήμερα για τους μακαρισμούς γιατί αυτό θα το κάνω την επόμενη εκπομπή γιατί είναι πράγματι αξιόλογα αυτά τα οποία λέει εκεί ο Χριστός και θα πρέπει να γίνει μια ευρύτερη ανάλυση. Εδώ απλώς εντοπίζω ότι ο Χριστός αρχίζει την επιτόρους ομιλία του προς τους μαθητές αλλά και στους παρόντας Ιουδαίους με τους μακαρισμούς. Το δεύτερο σημείο, κεντρικό σημείο της ομιλίας αυτής είναι το τι ακριβώς είναι οι χριστιανοί. Τι είναι αυτοί οι μαθητές του Χριστού στο σύνολο κόσμο, στην κοινωνία, γιατί ο Χριστός δεν παρουσιάστηκε απλώς για να βοηθήσει μερικούς ανθρώπους για να τον γνωρίσουν και να σωθούν, αλλά παρουσιάστηκε για όλο τον κόσμο. Όλοι οι άνθρωποι να τον γνωρίσουν και να επεκταθεί, όλοι αυτός, να επεκταθεί ο χριστιανισμός σε όλο τον κόσμο. Οπότε εδώ παρουσιάζει τι είναι οι μαθητές του Χριστού, όχι μόνο οι 12 μαθητές, αλλά όλοι εκείνοι που θα τον ακολουθήσουν. Και εδώ χρησιμοποιεί δύο παραδείγματα από τη φύση. Είναι το αλάτι και το φως. Δηλαδή εμείς είστε το άλας της γης, εσείς είστε το αλάτι της γης, δηλαδή όλου του κόσμου παρουσιάζεται η οικουμενική διάσταση του χριστιανισμού. Το αλάτι είναι εκείνο το οποίο νοστιμίζει τις τροφές, μπορεί κανείς να φανταστεί μια τροφή χωρίς να είναι αλατισμένη ή ακόμη το χρησιμοποιήσαν και παλιότερα και τώρα σε άλλες περιπτώσεις, απλώς για να μη σαπίζουν και να μην χαλάνε οι τροφές. Επομένως, η μαθητέ του Χριστού είναι το άλλα της γης, το αλάτι της γης που νοστιμίζει όλη την οικουμένη, όλη την ανθρωπότητα και επιπλέον μια άλλη εικόνα την οποία χρησιμοποιεί είναι το φως. Ξέρουμε ότι ανατέλει ο ήλιος και φωτίζει όλο τον κόσμο, όλη την κτήση και ο ήλιος είναι ευεργετικός για τη ζωή μας. Αυτό είναι και μαθητέ του Χριστού είναι το φως όλου του κόσμου. Φυσικά δεν είναι το αισθητό φως, έχουν τη χάρη του Θεού και είναι το μέσα τους και είναι το φως το οποίο είναι άκτης, το θείο φως και αυτό το φως φωτίζει όλο τον κόσμο. Επομένως εδώ δείχνει το δεύτερο αυτό σημείο, δείχνει τι είναι οι μαθητέ του Χριστού, τι είναι η μαθητέ εκείνοι που τον ακολουθούν, είναι το αλάτι της γης και συγχρόνω είναι το φως όλου του κόσμου. Το τρίτο βασικό σημείο της ομιλίας αυτής επί του όρους του Χριστού είναι ότι ο Χριστός εδώ συνεχίζει την, το έργο του ή μάλλον συνεχίζει τον νόμο ο οποίος δόθηκε στην Παλαιά Διαθήκη. Ξέρουμε και έχουμε δει και σε άλλες προηγούμενες εκπομπές ότι ο Μωυσής ανέβηκε πάνω στο όρο Σινά μέσα στο γνώφο και εκεί ο άσαρκο λόγο του έδωσε το νόμο, τον νόμο τη παλιά διαθήκη. Έρχεται ο ίδιο ο σαρκωμένο λόγο, αυτό ο οποίο ερυνθρώπησε και ο ίδιο μετά συνεχίζει και επεκτείνει και προσφέρει κάτι το βαθύτερο και το ουσιαστικότερο. Γι' αυτό και είπε ο Χριστό: Εγώ δεν ήρθα να καταργήσω τον νόμο, αλλά ήρθα να πληρώσω. Έχει την έννοια και να τον εφαρμόσω και να σας τον δείξω ως άνθρωπος αλλά περισσότερο έχει την έννοια να τον α, διευρύνω. Του έδωσε μια μεγαλύτερη διάσταση, μια διεύρυνση αυτού του νόμου. Δηλαδή ο παλαιός νόμος έλεγε τι πρέπει να κάνουν οι Ισραηλίτες προκειμένου να πιστέψουν στον αληθινό Θεό, να επιστρέψουν από τα είδωλα στον αληθινό Θεό. Ήταν υπανάπτυκτη θα έλεγα πνευματικά. Είναι όπως το σχολείο Αλλιώ μιλάμε στα παιδιά που είναι στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου και αλλιώ μιλάμε στου μαθητές οι οποίοι είναι τρίτη λυκείου. Είναι δηλαδή μετά από έξι χρόνια που διδάχτηκαν τα μαθήματα. Έτσι λοιπόν έχουμε στην Παλιά Διαθήκη παρουσιάζει τον νόμο στους Ισραηλίτες που ακόμη ήταν επηρεασμένοι από τα είδωλα και τώρα πρέπει να επιστρέψουν στον αληθινό Θεό. Και τώρα τελειοποιείται αυτός ο νόμος από τον ίδιο τον Χριστό. Ήταν σε μια κατώτερη πνευματική ηλικία και τώρα είναι σε μια ανώτερη πνευματική ηλικία. Τηρούσαν τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης και έρχεται τώρα ο Χριστός να δώσει το βαθύτερο πλαίσιο και νόημα αυτού του νόμου. Και γι' αυτό ενώ στο Σινά του είπε «Ου μοιχεύσεις, ου φωνεύσεις» κτλ., Τώρα προχωρεί βαθύτερα και έχουμε αυτό το τμήμα της επιτόρους ομιλίας του Χριστού που αναφέρεται στα θέματα αυτά για το φόνο. Όχι απλώς ε, δεν κατηγορείται, δεν, ε, οι χριστιανοί δεν πρέπει να φωνεύουν αλλά θα πρέπει να προσέχουν και τις διαθέσεις τους μέσα με την καρδιά τους, με την επιθυμία τους να μην στρέφονται εναντίον των ανθρώπων. Μιλάει για τη μοιχεία, ποια έννοια έχει η τώρα στον νέο Ισραήλ της Χάριτος του Θεού μιλάει για το διαζύγιο και για τις επιθυμίες, για τον όρκο, για την ανταπόδοση, ότι δεν πρέπει κανείς να ανταποδεί το κακό, αλλά να έχει αγάπη. Οπότε θέλω να ξέρετε ότι αυτό το βασικό, το τρίτο βασικό σημείο αναφέρεται στην επέκταση και τη διεύρυνση και την παρουσίαση του βαθύτερου νοήματος του νόμου. Δηλαδή ο νέος Ισραήλ της χάρη του Θεού δεν πρέπει να παραμένει μόνο σε ένα εξωτερικό επίπεδο, να μην σκοτώνει, να μην, να μην κλέβει, να μην διαπράττει αρκετέ αμαρτίε. Είδατε που πολλοί το λένε, «Α, εγώ δεν σκότωσα, δεν έκανα κάποια αμαρτία, δεν έκανα το ένα, δεν έκανα το άλλο». Δεν είναι μόνο αυτά. Πρέπει κανείς να προσέχει και τις επιθυμίες, εκείνα τα οποία υπάρχουν στο βάθος της καρδιάς. Τώρα, προχωρούμε σε ένα τέταρτο βασικό σημείο Τη επιτόρου ομιλία του Χριστού είναι ότι παρουσιάζει τα βασικά γνωρίσματα των χριστιανών. Ποια είναι τα βασικά γνωρίσματα των χριστιανών, των μαθητών του Χριστού, δηλαδή αυτών οι οποίοι θα ακολουθήσουν τον Χριστό. Ε, Εμεί νομίζουμε ότι είμαστε βαπτισμένοι. Βαπτιστήκαμε και φυσικά είναι σημαντικό αυτό το ότι βαπτίζεται κανεί στο όνομα του Αγίου Τριαδικού Θεού με το μυστήριο του βαπτίσματο, αλλά δεν είναι το τέλειο. Είναι η αρχή της νέας ζωής. Το βάπτισμα είναι και λέγεται εισαγωγικό μυστήριο που μας εισάγει στην πνευματική ζωή. Ε, ακολουθεί όμως πορεία όπως το να πάει κάποιος στο σχολείο μαθητής από το δημοτικό σχολείο σας και προηγουμένω από τα νήπια και τότε γίνεται μαθητής και μπαίνει στην τάξη και διδάσκεται. Δεν δηλαδή, σημαίνει ότι έμαθε τα πάντα πρέπει να υπάρχει πορεία διαρκής ανάβαση στη γνώση, την ανθρώπινη. Εάν κάποιος ε, πήγε στην πρώτη δημοτικό σχολείο και μετά έγινε μαθητής και φεύγει, φυσικά δεν πρόκειται να τελειώσει το σχολείο και δεν πρόκειται να αποκτήσει αυτή τη γνώση. Οπότε το να είναι κανείς χριστιανός δεν είναι μόνο το βάπτισμα, είναι η αρχή της πνευματικής ζωής, είναι μια διαρκή πορεία, είναι μια διαρκή σπουδή, είναι μια διαρκή μάθηση συνεχής μέχρι το τέλος της ζωής του ανθρώπου. Και με αυτή την προοπτική λοιπόν παρουσιάζει ο Χριστός τα βαθύτερα γνωρίσματα των μαθητό του. Ποια είναι. Είναι η ελεμοσύνη. Να μην την κάνουν λέει την ελεμοσύνη όπως την κάνουν οι, οι άλλοι οι Ιουδαίοι που την κάνουν εξωτερικά. Μετά είναι για την προσευχή. Μιλάει για το πώς πρέπει να γίνεται η προσευχή στο βάθος της καρδίας. Και φυσικά εδώ στο σημείο αυτό παρουσιάζει την Κυριακή λεγόμενη προσευχή το Πάτερ ημών, Πάτερ ημών ο Εν που θα δούμε θα το αναλύσουμε σε άλλε εκπομπές είναι η περίφημη αυτή προσευχή την οποία μας δίδαξε ο Χριστός και τη λέμε σε κάθε ακολουθία και το πρωί που ξυπνάμε και μέσα στη Θεία Λειτουργία είναι μετά η συγχώρηση ότι οι μαθητές πρέπει να συγχωρούν τους άλλους που τους έκαναν κάτι κακό και ζητά συγγνώμη πρέπει να το δώσουν. Για την ιστία, πώς πρέπει να γίνει την ιστία. Έπειτα κάνει λόγο για τον αριθινό θησαυρό. Λέει ότι ο θησαυρός σας δεν πρέπει να είναι επί της γης, δεν πρέπει να έχετε στραμμένη όλη την προσοχή σας πάνω στα υλικά αγαθά τα οποία υπάρχουν στη γη, αλλά ο θησαυρός σας πρέπει να είναι στον ουρανό, δηλαδή προσανατολίζει όλη την προσοχή του ανθρώπου πέρα από τον υλικό κόσμο. Στη συνέχεια κάνει λόγο για τον οφθαλμό, όπως έχει το σώμα τον οφθαλμό και βλέπει, έτσι υπάρχει και ο οφθαλμός της ψυχής, που στην πραγματικότητα είναι αυτό που μετέπειτα οι πατέρες της Εκκλησίας το ονόμασαν νους, είναι ο νους, όχι απλώ η λογική, είναι ο νους, ο οφθαλμός της ψυχής με τον οποίο βλέπει κανείς ε, το Θεό και την ε, ενέργεια του Θεού την κτήση. Στη συνέχεια κάνει λόγο για το Θεό και το μαμονά, τα, τα χρήματα. Δεν μπορεί να έχετε λέει σχέση ταυτόχρονα και με το Θεό και με το μαμονά. Δηλαδή η προσοχή σου να, να, είναι στραμμένη και στα δύο και να λατρεύετε και τα δύο. Ή το Θεό θα αγαπάς και θα χρησιμοποιείς τα χρήματα απλώ για να ζήσεις. Ή θα αγαπάς με όλη σου τη διάθεση τα χρήματα και φυσικά δεν μπορείς να αγαπήσεις το Θεό. Μετά θα πει εκεί ο Χριστός για ένα βασικό γνώρισμα των χριστιανών είναι η απόλυτη εμπιστοσύνη στην πρόνοια του. Δηλαδή αν όλο ο Θεός φροντίζει για όλο τον κόσμο, για τα πουλιά, για τα χορτάρια, για τα κρίνα του αγρού όπως πάρα πολύ ωραία το λέει δεν θα φροντίζει για εσάς ο λιγόπιστη που σημαίνει πρέπει να έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού και όλες οι τρίχες ακόμα και τις κεφαλής είναι μετρημένες και δεν πρέπει να έχετε καμία αγωνία και να μην μεριμνάτε για την αύριο και τα λοιπά. Όχι απλώς να μην μεριμνάτε, να μην έχετε, να μην έχετε αγωνιώδη μεριμνά και να έχετε απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Αυτό σημαίνει μαθητής του Χριστού. Είναι εκείνος ο οποίος εμπιστεύεται απόλυτα το Θεό. Αλλά τι πρέπει να κάνετε, να ζητάτε, τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα θα σας δοθούν, θα προσθεθούν σε εσά. Και ακολουθεί μετά η άλλη προτροπή να μην κατακρίνει ο χριστιανός, ο μαθητής του, τους άλλους, να μην κρίνουν τους άλλους για να μην κρυθείτε. Και βεβαίως στο κομμάτι αυτό πρέπει να δούμε και τον χρυσό κανόνα, τον οποίο θέτει ο Χριστός. Ε, όλοι το ξέρουμε και λέμε αυτό το οποίο θέλεις να σου κάνουν οι άλλοι το ίδιο να κάνεις και εσύ στους άλλους αυτό που δεν θέλεις να σου κάνουν οι άλλοι το κακό δηλαδή να μην το κάνεις και εσύ στους άλλους είναι ο Χριστού κανόνας όλα αυτά τα γνωρίσματα των χριστιανών παρουσιάζονται σε αυτό το τέταρτο μέρος της επιτόρους ομιλίας του Χριστού φυσικά εδώ τα είπαμε τα είπαμε μια συντομία επί τροχάδιν, αλλά σε άλλε εκπομπέ, μερικά από αυτά θα τα αναλύσω ακόμη περισσότερο γιατί επαναλαμβάνω είναι μια ομιλία που πρέπει να γίνει το κέντρο της ζωής μας. Είναι μια ομιλία την οποία έκανε ο Χριστός και μιλάει και πρέπει να μιλήσουμε στην καρδιά μας και να είναι το Ευαγγέλιο θα έλεγα των Ευαγγελίων και ο Χριστός κανόνας είναι το επιστέγωσμα αυτό που πρέπει να έχει ο χριστιανός. Και αφού αναφέρθηκαν αυτά τα βασικά σημεία, μετά έρχεται ο επίλογος όλου αυτού του θέματος, όλης αυτής της ομιλίας. Είναι ο επίλογος εκεί που μιλάει ο Χριστός για τις δύο πύλες και τις δύο οδούς. Είναι η πύλη στενή που οδηγεί στην οδό της απώλειας συγγνώμη, η στενή που οδηγεί στον Παράδεισο, στη ζωή και είναι η ευρία πύλη, η μεγάλη πύλη την οποία βαδίζει ο κόσμος που οδηγεί στην απώλεια. Είναι όλη αυτή η δασκαλία περί των δύο οδών και που έχουν δύο πύλες και δείχνει την τεθλημένη ζωή την οποία πρέπει να ακολουθεί ο άνθρωπος. Δηλαδή να μην ενεργεί σύμφωνα με τα πάθη του και τις επιθυμίες του είναι ο δρόμος, η στενή πύλη, η οποία όμως οδηγεί στον, στο, στο ξέφωτο στη Βασιλεία του Θεού, ενώ η ευρεία πύλη που, από την οποία μπαίνει κανείς για να ζήσει την ευχάριστη ζωή των αισθήσεων και να χαίρεται με όλες τις εντονές οδηγεί στην απώλεια. Έπειτα εκεί προς το τέλος αυτού του επίλογο όλου του κειμένου της ομιλίας κάνει λόγο για τους ψευδοπροφήτες ότι θα παρουσιαστούν πάρα πολλοί οι οποίοι θα νομίσουν θα παρουσιάζονται ως προφήτες αλλά στη συνέχεια είναι ψεύτικοι προφήτες και πώς αναγνωρίζονται αυτοί. Όπως επίσης ποιοι είναι οι αληθινοί μαθητές του Χριστού ποιοι είναι οι αληθινοί, και οι αληθινοί μαθητές και πώς αυτοί καθορίζονται. Και λέει το περίφημο εκείνο χωρίο «Ου πας ο με Κύριε, Κύριε, εισελέψτε στη Βασιλεία του Θεού. Δεν θα μπει στη Βασιλεία τη δική μου, τη Βασιλεία του Θεού, εκείνος ο οποίος λέει Κύριε, Κύριε, με φωνάζει και με αποκαλεί Κύριε, αλλά εκείνος ο οποίος θα τηρήσει το θέλημα του πατρός μου, εκείνος ο οποίος θα υπακούσει στις εντολές μου. Και τελειώνει όλη αυτή την επιτόρως το ομιλία του ο Χριστός με μια καταπληκτική παραβολή. Την γνωρίζουν όλοι και την γνωρίζουμε. Παραβολή με την έννοια χρησιμοποιεί μια εικόνα. και λέει, εκείνο ο οποίο θα ακούσει αυτού του λόγου, του οποίου σα είπα προηγουμένω, θα ομοιάσει με κάποιον ο οποίο θα κτίσει την οικία του επάνω στο βράχο και θα έρθουν στη συνέχεια οι βροχέ, θα έρθουν οι ποταμοί και θα έρθει ακόμη και οι άνεμοι. Και δεν θα γκρεμίσουν αυτή την οικία, γιατί αυτή η οικία στηρίχτηκε πάνω σε ένα βράχο αντίθετα εκείνοι οι οποίοι θα κατασκευάσουν το σπίτι τους επάνω στην άμμο τότε θα έρθουν οι βροχές, θα έρθουν οι ποταμοί, θα έρθουν και οι άνεμοι και θα γκρεμίσουν όλη αυτή την οικία. Είναι αυτό το επιστέγασμα όλων αυτών που είπε ο Χριστός. Δηλαδή είπαμε χωρίζεται σε τέσσερα μέρη και το πέμπτο που είπα προλίγου, πέντε μέρη ουσιαστικά βασικά μέρη, το πρώτον είναι οι μακαρισμοί, το δεύτερο είναι ποια είναι τα στοιχεία τα γνωρίζουμε των χριστιανών, ότι είναι το άλας και το φως. Το τρίτο είναι ότι έχουμε μια επέκταση, διεύρυνση και ευάθυνση στο νόμο της Παλαιάς Διαθήκης. Μετά το τέταρτο σημείο είναι ότι θέτει τα χαρακτηριστικά βασικά γνωρίζουμε των χριστιανών, χριστιανών που είναι η ελεμοσύνη, η προσευχή και η απόλυτη εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Και στο τέλος ο επίλογος είναι να προσέχουν τους ψεύδων προφήτες, να, να είναι καλοί μαθητές του Χριστού και να δέχονται τους, τους μαθητές του Χριστού και όταν τηρούν όλα αυτά τα οποία τους είπε τότε θα στηρίζονται πάνω στο βράχο και βράχος της πίστεως είναι αυτός ο ίδιος ο Χριστός και δεν έχουν να φοβηθούν απολύτως τίποτε. Αυτή ήταν μια σύντομη, σύντομη παρουσίαση. Ε, αυτής της ε, ε, θαυμάσιας Εντό εισαγωγικών, γιατί τι μπορεί να πει κανεί για τον Χριστό, να το πει θαυμάσια, αλλά το λέμε έτσι ανθρωπίνω. Ομιλία στην οποία έκανε ο Χριστός Και τελείωσε όλη αυτή την ομιλία με ένα λόγο. Και γένετο, ό,τι συνετέλεσε ο Ιησούς λέγει ο Ευαγγελιστή Ματθαίος του λόγου τούτου Οι όχλοι επί τη διδαχή αυτού, είναι γαρ, διδάσκον αυτού, ως εξουσίαν έχουν και ούχο ως Όταν τελείωσε όλη αυτή την ομιλία του, ο Χριστός, ώρες και τον άκουγαν οι μαθητέ, τότε όλοι εξεπλήσουν του αισθάνονταν έκπληξη βαθύτατη. Δεν ήταν προς μια ομιλία, αλλά έβγαινε και η χάρις, έβγαινε και εκπορευόταν από το στόμα του και από όλη την, όλο το σώμα του η χάρις και η ενέργεια του Θεού και τους κατάπλησε και γιατί, διότι δίδασκε λέγει, όχι όπως δίδασκαν οι γραμματείς, αλλά δίδασκε ως εξουσίαν έχουν. Γιατί λέει, ερέθη τις αρχέ, εγώ δε λέγω ή μην, κανείς δεν το έκανε αυτό. Κανείς δεν το είπε αυτό, εάν, εκτός αν κανείς είναι, έχει χάσει τα μυαλά του. Κανείς άλλος δεν το έκανε αυτό, αυτό που έκανε ο Χριστός. Οι Ραβίνοι ερμήνευαν τον νόμο. Ο Χριστό ήταν εκείνο ο οποίο συμπλήρωσε και επεξέτεινε τον νόμο και έδωσε ακόμη περισσότερε και μεγαλύτερε διαστάσει. Τι εξάγεται λοιπόν από το σύντομο αυτό, τη σύντομη παρουσίαση τη επιτόρου ομιλία του Χριστού. Εξάγεται ότι αυτό είναι ο καταστατικό χάρτη του χριστιανισμού και των χριστιανών. Δηλαδή, Εάν τηρούσαμε όλα αυτά τα οποία είπε ο Χριστό, εάν κάθε μέρα διαβάζαμε αυτή την ομιλία, εάν την είχαμε γράψει κάπου και την είχαμε και τη διαβάζουμε τακτικά, τότε δεν χρειαζόταν απολύτω τίποτε. Δεν χρειαζόταν ακόμη ούτε και να εκδώσουν οι Οικουμενικοί Σύνοδοι του κανόνε. Γιατί οι κανόνε εκδόθηκαν γιατί οι Χριστιανοί δεν τηρούσαν αυτά που του είπε ο Χριστό. Και χρειάστηκε οι πατέρε να προσαρμόσουν αυτό το λόγο του Χριστού σε κάθε δεδομένο της ζωής μας. Και αν τηρούσαμε αυτούς τους, α, αυτή την επιτόρους ομιλία του Χριστού, θα ήμασταν τέλειοι χριστιανοί. Δεν θα είχαμε ανάγκη ούτε και από τους νόμους της πολιτείας. Και αν οι χριστιανικές πολιτείες, δηλαδή οι πολιτείες που αποτελούνται από χριστιανούς, τηρούσαν αυτή την επιτόρους ομιλία του Χριστού, δεν θα χρειαζόταν ούτε σύνταγμα, ούτε νόμοι, να, εκδίδονται από τη Βουλή απολύτως τίποτα. Όλα αυτά χρειάζονται σήμερα ακριβώς γιατί δεν τηρούμε αυτό τον τέλειο νόμο που παρέδεκε ο Χριστός. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ερμηνεύοντας αυτούς τους, αυτή την ομιλία του Χριστού ότι ο Χριστός δεν έκανε μόνο θαύματα για να θεραπεύει τις σωματικές ασθένειες αλλά με την ομιλία του αυτή διόρθωνε και τις ψυχικές ασθένειες ουδέ σώματα εθεράπευε μόνον αλλά και ψυχάς διόρθου. Δηλαδή ο λόγος του ήταν θεραπευτικός. Επομένως δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο τα θαύματα τα οποία έκανε ο Χριστός αλλά να βλέπουμε και την ομιλία του η οποία θεραπεύει τις ψυχές. Δηλαδή ανοίγει τον ορίζοντα στους ανθρώπους. Και μπορείτε να σκεφτείτε άκουγαν οι Εβραίοι της εποχής εκείνης, άκουγαν τον νόμο στι στις συναγωγές να αναλύεται από τους Ραβίνους και βλέπουν τώρα τον Χριστό το τι έκπληξη, το τι θαυμασμό θα αισθάνθηκαν, άνοιξαν οι ορίζοντες της, της ψυχής τους, του πνεύματός τους. Και μπορεί κανείς να πει ότι αυτή η επιτόρους ομιλία ομιλίες του Χριστού είναι για τους χριστιανούς, είναι για τους μοναχούς, για όλους. Δηλαδή αν σε κάθε μοναστήρι για παράδειγμα εφαρμοζόταν αυτή η η ομιλία του Χριστού δεν θα χρειαζόταν τίποτε άλλο. Η ειρήνη θα βασίλευε μέσα στα μοναστήρια, μέσα στις οικογένειες. Εάν εφήρμοζαν αυτήν την ομιλία του Χριστού, όλα εκείνα τα οποία είπε ο Χριστός και θα αναλύσουμε στις επόμενες εκπομπές, τότε θα ήταν η ειρήνη. Η ειρήνη θα βασίλευε και αγάπη μέσα στο σπίτι. Και λέγω ότι είναι δυνατόν να υπάρχει ένας επιστήμονας ο οποίο δεν ασχολείται με την επιστήμη του. Είναι δυνατόν να υπάρχει ένα δικηγόρο ο οποίο αναλαμβάνει διάφορε υποθέσει, ένα νομικό και να μην ξέρει του νόμου τη πολιτεία. Οπότε είναι δυνατόν ένα χριστιανό, κληρικό, μοναχό, γιατί σα είπα προηγουμένω ότι αυτή η επιτόρο ομιλία του Χριστού είναι για όλε τι κατηγορίε και για του μοναχού, τα μοναστήρια και για του κοσμικού και για του εγκάμου. Είναι δυνατόν. Να είναι κάποιος κληρικός, να είναι μοναχός, να είναι λαϊκός και να μην γνωρίζει αυτή την επιτορούς ομιλία του Χριστού, να μην την έχει διαβάσει καθόλου ή να την έχει διαβάσει αποσπασματικά ή να μην την έχει καθημερινό ανάγνωσμα. Διότι είμαστε χριστιανοί και λέμε ακολουθούμε τον Χριστό ό,τι θέλει ο Χριστός. Μα ο Χριστός τα είπε ιδιαιτέρως σε αυτή την επιτορούς ομιλία. Και όταν έχουμε μπροστά μας τους λόγους του Χριστού τότε θεραπεύεται ο λογισμό μα, θεραπεύεται η σκέψη μα, θεραπεύονται οι επιθυμίε μα, φυγαδεύονται όλα τα πάθη, φυγαδεύεται η απελπισία. Πόσε φορέ δεν μα καταλαμβάνει μια απελπισία από διάφορα γεγονότα τη ζωή μα, από θανάτου. Και αμέσω όταν διαβάζουμε την επιτόρουσα ομιλία του Χριστού και βλέπουμε εκεί το χωρίο που λέει: Μα αν ο Θεό ενδιαφέρεται για τα πετεινά του ουρανού και τα χόρτα του αγρού τα λουλούδια δεν θα ενδιαφέρεται για σας λιγόπιστη, αλλάζει όλο το νόημα της ζωής του ανθρώπου νοηματοδοτείται όλη η ύπαρξή του και τότε ο άνθρωπος πραγματικά αλλάζει νόημα αλλάζει προοπτική λαμβάνει θάρρος στη ζωή του αποκτά μια άλλη αίσθηση των πραγμάτων γι' αυτό και πρέπει μπροστά μας να έχουμε ως πνευματικό καθρέφτη τον ίδιο τον Χριστό και την ομιλία του Χριστού. Ιδιαίτερα εδώ αυτό που είδαμε σήμερα την επί του ομιλία του Χριστού να καθρεφτίζεται πάνω σε αυτήν και θα δείτε πως όλα τα πράγματα στη ζωή μας θα λάβουν μια άλλη προοπτική και διάσταση. Χαίρετε.